προφανώς από τις αναφορές που έχουμε έχει γίνει έντονα ιστός και στην Αττική και σε όλη την Εύβοια βεβαίως. Και Κορινθία έχουμε. Και Πειραιά μας έρχονται αναφορές τώρα συνέχεια ότι ναι, έγινε ιστός. Μέγαρα και το λογικό Λάρισα. Είναι για το μέγεθος ναι. αυτού του σεισμού, είναι λογικό. Έχει ακολουθήσει και ένας μετασεισμός αμέσως μετά με 3,7. Αυτή είναι λοιπόν καλό η αυτό. Που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Καλό αυτό ότι είχαμε μετασεισμική δόνηση αμέσως μετά. Απολύτως φυσιολογικό, αναμενόμενο. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή που δίνει σεισμούς άνω των 5 βαθμών. Όχι πολύ μεγάλα μεγέθη. Mm-hmm. Νομίζω ότι... λέω νομίζω διότι είμαστε πολύ κοντά στο γεγονός, θέλει εξέταση, αλλά εν πάση περιπτώσει από το ιστορικό της περιοχής ίσως είναι η άνω οροφή μεγέθους. Για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ο μεγαλύτερος δυνατός, δηλαδή με βάση τα δεδομένα που έχετε στη διάθεσή σας. Με βάση τα δεδομένα. Αλλά δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι η φύση πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ καλή παρακολούθηση και αξιολόγηση.